Ο κύριος Τάσος Τζίκας, διευθύνοντας σύμβουλος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του ΣΕΠΕ. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας στο σημερινό συνέδριο και κατά πόσο πιστεύετε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να δώσουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Ανέφερα και στην παρουσίασή μου ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί πραγματικά σε αυτή την καταθλιπτική ατμόσφαιρα που επιβάλλει αυτή η απίστευτη κρίση που ζούμε, τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή που παίρνει το K-Business και η κυρία Λεπίδου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί βελτιώνουν το κλίμα στην επιχειρηματική κοινότητα και βοηθάνε μέσα από τη δικτύωση να προσπαθήσουμε να κινήσουμε τη ρόδα της δουλειάς, της καθημερινότητας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και βοηθάνε την αγορά να συνεχίσει να ζει όπως ζούσε πριν από την κρίση. Η επένδυση στην καινοτομία μπορεί να φέρει αυτή την πολυπόθητη ανάπτυξη που έχει ανάγκη η χώρα μας, η πόλη μας, η ευρύτερη περιοχή. Κοιτάξτε, το έχουμε πει επανειλημμένα και σαν ΣΕΠΒΕ και σαν ΣΕΠΕ τώρα, με την ιδιότητα που έχω αυτά τα χρόνια με την ενασχόλησή μου με τα κλαδικά. Η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες για την Ελλάδα μπορούν να γίνουν η επόμενη, μια νέα στρατηγική βιομηχανία, όπως είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία και ο πολιτισμός. Πραγματικά πιστεύω ότι με αυτό το πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε, με τους ανθρώπους, τα νέα παιδιά που γίνονται τα πανεπιστήμια μας και που έρχονται και από το εξωτερικό, πραγματικά μπορούμε να επανδρώσουμε μια βιομηχανία πληροφορικής και επικοινωνιών, η οποία δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός, αλλά μπορεί να βοηθήσει στον εξυγχρονισμό και στην ανάπτυξη όλης της ελληνικής οικονομίας. Γιατί η ηλεκτρονικοποίηση και οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες αφορούν όλη τη βιομηχανία και όλο το εμπόριο. Με βάση τη θέση που έχετε ως Διευθύνοντας Σύμβουλος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και την εικόνα που έχετε μέσα από αυτή τη θέση, πιστεύετε ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη, για να έρθουν και ξένες επενδύσεις, αλλά και για νέους επιχειρηματίες, για γυναική επιχειρηματικότητα και όλα αυτά που ακούμε και δυστυχώς δεν τα βλέπουμε? Η εμπειρία μου από τη ΔΕΘ, με την οποία βέβαια έχω μια ιστορική σχέση, γιατί ως πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος είχαμε μια διαρκή ενασχόληση με την InfoSystem τότε, για πολλά χρόνια. Άρα γνωρίζω τη ΔΕΘ. Νομίζω ότι η ΔΕΘ είναι σε ύφεση, αλλά είναι ίσως ο πιο σημαντικός οργανισμός της πόλης. Νομίζω ότι η ΔΕΘ με κατάλληλες κινήσεις, αλλά πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο, μπορεί να ξαναγίνει η ατμομηχανή για την πόλη. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται γρήγορες κινήσεις, χρειάζεται καταρχήν να ενοποιηθούν με τη δημιουργία ενός νέου ομίλου, του ομίλου ΔΕΘ και ΕΛΕΞΠΟ οι εταιρείες, και να λύσει και το θέμα του νέου εκθεσιακού κέντρου, μαζί με την εξωστρέφεια που πρέπει να επιδείξει. Η ΔΕΘ μπορεί να ξαναγίνει λοιπόν, αν απαντήσει γρήγορα σε αυτά τα ζητήματα, η ατμομηχανή της πόλης για να πάει στην επόμενη φάση. Η μεγάλη γραφειοκρατία που έχουμε είναι ανασταλτικός παράγοντας σε κάποιον να δημιουργήσει μια επιχείρηση, με δεδομένο ότι για να βγάλεις μια άδεια, ας πούμε, για μια επιχείρηση χρειάζεται πάρα πολλούς μήνες και πολύ τρέξιμο. Πιστεύετε ότι πρέπει να εξαλειφθεί αυτή η γραφειοκρατία, να γίνουν πιο απλές οι διαδικασίες για να δούμε και την ανάπτυξη? Κοιτάξτε, η γραφειοκρατία χαρακτηρίζει κάθε κομμάτι της δραστηριότητάς μας όταν έχουμε να κάνουμε με το κράτος. Είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που μας κάνει μη ανταγωνιστικούς. Είναι σαφές ότι η γραφειοκρατία δεν πρέπει να υπάρχει, αλλά θέλω να σας τονίσω ότι για να μην υπάρχει γραφειοκρατία, πέρα από την πολιτική απόφαση και την οργάνωση, τη διαφορετική που χρειάζεται ο δημόσιος τομέας, πρέπει να επενδύσουμε επειγόντως και πολύ στις νέες τεχνολογίες. Και να κλείσουμε με τις υποδομές της πόλης, με ένα λιμάνι το οποίο χαρακτηρίζεται άγονη γραμμή από το ελληνικό δημόσιο, με ένα αεροδρόμιο το οποίο μας έχει αποκόψει από προορισμούς του εξωτερικού και εισερχόμενους και εξερχόμενους τουρίστες. Πιστεύετε ότι μπορούμε κάποια στιγμή να ανακάμψουμε και να κάνουμε και την ΔΕΘ έναν επίσημο διεθνή αναγνωρισμένο φορέα, δηλαδή να τον αναπτύξουμε ενώ περισσότερο από ότι είναι διεθνής και αναγνωρισμένος ο φορέας, αλλά και να προσελκύσουμε έτσι το ενδιαφέρον επενδυτών και εκθετών και οτιδήποτε άλλο μπορούμε προς όφελος της περιοχής και της πόλης? Νομίζω ότι η πόλη πρέπει να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντοτε μια πόλη της θάλασσας.
των εκθέσεων, μπορεί να γίνει και μια πόλη των νέων τεχνολογιών, το πιστεύω απόλυτα αυτό, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνει μόνη της, ενεργοποιώντας τους ανθρώπους της και ανταγωνιζόμενη όχι στο ελληνικό περιβάλλον, αλλά στο διεθνές. Μπορούμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή πόλη, αλλά θέλει πολλή δουλειά και πρέπει να ενεργοποιηθεί όλη η κοινωνία. Δεν αρκούν μόνο αυτοί που έχουν τη βασική ευθύνη.